Λίγες ώρες απομένουν για το τελευταίο debate εν ώψη των ευρωεκλογών. Οι βασικοί υποψήφοι των ευρωπαϊκών κομμάτων ετοιμάζονται ήδη να μοιραστούν το όραμά τους για την Ευρώπη σε αυτή τη συζήτηση που διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση Ραδιοτηλεόραση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα συμμετάσχουν η Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, ο Νίκολας Σμιτ, ο Σάντρο Γκόζι, ο Τέρι Ράιτκε και ο Βάλτερ Μπάιερ. Στην αίθουσα, η οποία έχει μετατραπεί σε τηλεοπτικό στούντιο για την περίσταση, θα βρίσκονται 900 άτομα. Θα υπάρχουν 2 παρουσιαστές. Η ιδέα είναι ότι οι υποψήφοι θα έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν με το κοινό τις ιδέες τους και τις λύσεις τους σε σχέση με τα βασικά ζητήματα που είναι παντού παρόντα. Κλιματική αλλαγή, θέσεις εργασίας, οικονομία, μετανάστευση και άλλα. Είναι από τους Ευρωπαίους για τους Ευρωπαίους. Οι Ευρωπαίοι πρέπει να έχουν λόγο και θα έχουν ουσιαστικό λόγο σε αυτή τη συζήτηση μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και οι ψηφοφόροι που θα κάθονται εδώ για πρώτη φορά και θα κάνουν ερωτήσεις. Επιπλέον, οι υποψήφοι θα έχουν μια τρίλεπτη προσωπική συνέντευξη για να μάθουμε λεπτομερώς τις πολιτικές τους. Σε αυτά τα έδρανα, όπως αυτό που ανήκει στην Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, την τωρινή πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και εκπρόσωπο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, θα βρίσκονται οι βασικοί υποψήφοι για τις ευρωεκλογές. Πρόκειται για το τελευταίο debate πριν από τις εκλογές, οι οποίες θα διεξαχθούν από τις 6 ως τις 9 Ιουνίου. Δεν θα εκπροσωπηθούν όμως όλες οι πολιτικές ομάδες, γεγονός που έχει προκαλέσει κάποια ανησυχία. Πρόκειται για την ομάδα Ταυτότητα και Δημοκρατία και την ομάδα των Ευρωπαίων Συντηρητικών και Μεταρρυθμιστών που δεν έχουν βασικούς υποψηφίους και γι' αυτό σύμφωνα με τους κανόνες της Ευρωπαϊκής Ραδιοτηλεοπτικής Ένωσης δεν μπορούν να συμμετάσχουν. Και η Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, αν και έχει επικεφαλής υποψήφιο, έχει απορριφθεί επειδή ανήκει στην ομάδα των Πρασίνων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ο εκπρόσωπός της πιστεύει ότι υπάρχει πολιτικό κίνητρο πίσω από αυτό. Μπορώ να συμπεράνω ότι κανένα κόμμα που κατεβαίνει σε αυτές τις εκλογές δεν τηρεί όλους τους κανόνες του λόγου και των υποψηφίων. Έτσι, αν παραβρίσκονται μόνο όσοι τηρούν τους κανόνες, τότε όλοι πρέπει να αποκλειστούν. Έτσι, το βλέπω περισσότερο ως πολιτική λογοκρισία το ότι αποκλείουν το 20 με 25% του Ευρωπαϊκού Εκλογικού Σώματος. Ποιος θέλει να ψηφίσει για το δικαίωμα συμμετοχής σε ένα δημοκρατικό debate? Το debate μπορείτε να το παρακολουθήσετε αυτήν την Πέμπτη στις 4 το απόγευμα, ώρα Ελλάδας, απευθείας από το Euronews.